στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον παντάνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάνων σου των Αγίων. Αμήν. Ο Μέγας Αντώνιος συχνά όταν μιλούσε επαναλάμβανε το εξής. Ο Μέγας Αντώνιος ήταν και θεωρείται ο πατέρας των μοναχών και ο οποίος επαναλάμβανε το εξής, ότι ουδέποτε έλεγε προτίμησα το προσωπικό μου συμφέρον από την ωφέλεια του αδελφού μου. Δηλαδή, μας λέει ότι ποτέ δεν κίνησε το ίδιον του συμφέρον, το προσωπικό του συμφέρον. Αυτό δηλαδή που σήμερα θα λέγαμε κατά βάση ο άνθρωπος κοιτάει την πάρτη του. Ο άνθρωπος κοιτάει σήμερα τον εαυτό του. Γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, όπως είναι τα μικρά παιδάκια που θεωρούν ότι αυτή είναι το κέντρο του κόσμου. Και γι' αυτό αν τα στα παιδάκια δεν δώσεις προσοχή, αυτό που κάνουν επειδή νομίζουν ότι το κέντρο του κόσμου, αρχίζουν να δημιουργούν θόρυβο, να δημιουργούν φασαρία, με αποτέλεσμα να τα προσέχεις, ώστε να σταματήσουν να γκρινιάζουν, να σταματήσουν να μιλούν. Ένας υπέροχος δηλαδή εγωισμός υπάρχει μέσα στα μικρά παιδιά. Αλλά το ίδιο συμφέρον, το οποίο σήμερα βασικώς μαστίζει όλους μας, δηλαδή μαστίζει έξω και την κοινωνία, αλλά μαστίζει και τους μοναχούς, φαίνεται που ο καθένας από εμάς πολλές φορές μπορεί να κοιτάξει τον εαυτό του και δεν κοιτάει το συμφέρον, όπως λέει, την ωφέλεια του αδελφού του. Νιστάζουμε. Είμαστε κουρασμένοι. Και εκείνη τη στιγμή κάποιος άλλος έχει κάτι άλλο να κάνει, το οποίο βλέπουμε ότι χρειάζεται βοήθεια, αλλά βλέπουμε ότι ο οργανισμός μας δεν ανταποκρίνεται. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ο οργανισμός μας. Είτε γιατί δεν κοιμήθηκε καλά, είτε γιατί δεν έχει ξεκουραστεί, είτε για τον οποιοδήποτε λόγο. Που το θεωρεί δικαιολογημένο ότι αφού δεν είμαι καλά, δεν μπορώ και να προσφέρω. Οπότε δεν κινεί τον εαυτό του σε προσφορά. Να πάει δηλαδή να κοπιάσει. Κοιτάει αυτομάτως τον εαυτό του. Κοιτάει την ξεκούρασή του. Κοιτάει πώς ο ίδιος θα μπορέσει να αποκτήσει δυνάμεις. Και σου λέει, αν ήμουν καλά θα σε βοήθαγα. Ο Μέγας Αντώνιος όμως λέγοντας ότι ουδέποτε προτίμησα το προσωπικό μου συμφέρον από την ωφέλεια του αδελφού μου, μας δίνει ότι σκεπτόταν εντελώς διαφορετικά από εμάς. Εντελώς διαφορετικά. Δεν κοίταγε τι εκείνον θα ωφελούσε, αλλά τι θα ωφελούσε τον πλησίον του. Τι θα ωφελούσε το διπλανό του. Δεν ήταν εγωκεντρικός. Αυτό βέβαια το πετυχαίνει κανείς όταν υπάρχει η αγάπη μέσα στην καρδιά του. Γι' αυτό ο Βάς Αγάθωνας έλεγε ότι η αγάπη είναι να βρω ένα λεπρόν άνθρωπο και να του δώσω ευχαρίστω στο σώμα μου και αυτός να πάρει και εγώ να πάρω το δικό του. Αυτό έλεγε ο Βάς Αγάθωνας. Για σκεφτείτε ότι να συναντήσει έναν άνθρωπο στον δρόμο το οποίο είναι άρρωστος ή έχει καρκίνο ή έχει οποιαδήποτε ασθένεια. Αγάπη τι είναι, λέει, να παρακαλέσω τον Θεό
Και προσέξτε με, όχι για να δείξω ότι είμαι καλός απέναντι του Θεού. Γιατί πάλι το κινητρό μου είναι ο φεμελιστικό περί του εαυτού μου. Δηλαδή για να αποδείξω στον Θεό ότι μέσα μου έχω αγάπη, τι κάνω. Μπορεί να δω έναν άρρωστο και να πω, αχ Θεέ μου, δώσ' μου εμένα αυτή την ασθένεια. Όχι όμως γιατί αγαπάω το συγκεκριμένο πρόσωπο. Όχι γιατί μέσα μου πονάω για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή θλίβομαι για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή θυσιάζομαι για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Το κάνω βασικώς για να αποδείξω στο Θεό, να, αυτό που λες Θεέ μου, εγώ το έχω. Εγώ το κάνω. Το κίνητρο μου αυτό είναι εγωιστικό όμως πάλι. Πρέπει να μπορώ να αγαπώ τον άλλον τον άνθρωπο, πραγματικά να τον αγαπώ, και αυτό να βγαίνει και να είναι αποτέλεσμα της αγάπης μου. Είναι σαν και αυτό που σας είχα πει σε μια άλλη ομιλία. Όταν στα Γιάννενα που είχα πάει, ρώτησα μια κυρία, κάνετε ελεημοσύνη? Και ήταν μπροστά και το παιδί της. Και μου λέει, ναι, κάνω ελεημοσύνη. Γιατί κάνετε ελεημοσύνη? Και είπε πρώτα απ' όλα γιατί το είπε ο Χριστός. Και δεύτερον, διότι έχοντας αγαθά έργα θα κερδίσω τη βασιλεία των ουρανών. Και γυρίζει και της απαντάει ο γιος της. Δηλαδή είσαι συμφερονολόγα. Της απάντησε ο γιος της. Προσέξτε τι την κινούσε το να κάνει ελεημοσύνη. Όχι η φτώχεια της γυναίκας. Όχι το ότι έπρεπε τη γυναίκα να την αγαπάει πραγματικά. Το συνάνθρωπό του δηλαδή. Το γειτονά μου να τον αγαπάω κανονικά. Λόγω του ότι είναι άνθρωπος. Και ως άνθρωπος, και αφού είμαι και εγώ άνθρωπος, πρέπει τον συνανθρωπό μου να τον αγαπώ. Το κίνητρό μου ήταν επειδή το είπε ο Χριστός. Δηλαδή, αν δεν το είχε πει ο Χριστός, εγώ δεν θα το έκανα. Αυτό βγαίνει το συμπέρασμα. Άρα δεν έχω μέσα μου ανθρωπιά, δεν έχω μέσα μου αγάπη δηλαδή. Το κάνω κινούμενος, επειδή κάποιος άλλος μου το έπαιρνε. Και μάλιστα στη συνέχεια, το κάνω και για ένα άλλο λόγο. Βοηθάω τον Α ή τον Β, όχι τον αγαπάω, αλλά για τον λόγο, το ότι θα έχω και ένα καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή θα έχω στο τέλος να παρουσιάσω στον Θεό αγαθά έργα. Άρα σκάνω ελεημοσύνη. Φυσικά και αυτή η ελεημοσύνη προσμετράται στον Θεό, να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Όμως, δεν είναι αυτή η αγάπη που στον πλησίον δεν είναι αυτή η αγάπη που θέλει ο Θεός. Δεν μιλάμε για αυτή του είδους την αγάπη. Δεν μιλάμε για τόσο χαμηλό επίπεδο. Αυτή είναι ξεφτυλισμένη αγάπη. Είναι μια αγάπη η οποία κινείται με το ίδιο συμφέρον. Δίνω γιατί θα πάρω. Προσφέρω γιατί κάτι άλλο αποβλέπω. Άρα δεν αγαπώ μες στην ψυχή μου στην πραγματικότητα. Την καρδιά, την πόρτα της καρδιάς μου, δεν την έχει χτυπήσει ακόμα η αγάπη. Επομένως, όταν βρω ένα λεπρό και του πω, θα σου δώσω εγώ το σώμα μου, μπορώ να το πω. Ή μπορώ να δω ένα δαιμονιζόμενο και να πω, Θεέ μου, να πω να φύγει το δαιμόνιο από εκείνο να έρθει σε μένα. Γιατί? Γιατί τον λυπήθηκα ή πιστεύω ότι εγώ θα τα βγάλω πέρα με το δαίμονα να μπει μέσα μου. Ή πιστεύω ότι έτσι στα μάτια του Θεού θα δείξω το πόσο αγάπη έχω για τον συνάνθρωπό μου. Γιατί αν το κάνω για να δείξω στα μάτια του Θεού πόσο αγάπη έχω για τον συνάνθρωπό μου, τότε δεν είναι αγάπη. Δεν με έχει υποκινήσει το κίνητρο της πραγματικής αγάπης. Και θα αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα. Η μάνα όταν θυσιάζεται για το παιδί, ο γονιός, ό,τι κάνει και κάνει κάτι για το παιδί, δεν το κάνει. Γιατί κάπου έχει μέσα στο πίσω μέρος του μυαλού της κάτι άλλο ή γιατί κάποιος της είπε ότι πρέπει να αγαπάς το παιδί σου. Είναι αυθόρμητη, είναι πηγαία αυτή η αγάπη και που θυσιάζεται η μάνα.
βγαίνει από μέσα αυθόρμητα. Δεν υπάρχει επειδή είπε ο Χριστός να αγαπάμε τα παιδιά μας. Τι σκεφτείτε δηλαδή να σας έλεγε μια μητέρα ότι αγαπώ το παιδί μου επειδή το είπε ο Χριστός. Και το προσέχω και κάνω ό,τι πρέπει να κάνω και τα μεγαλώνω σωστά ώστε να μπορέσω στη Δευτέρα Παρουσία να έχω αγαθά έργα κοντά στον Κύριο. Και να πω, Κύριε, να τα παιδάκια που μου δώστες, εγώ για σένα τα μεγάλωσα σωστά. Σκέφτεστε το γονιό, τι θα πείτε για αυτόν τον γονιό? Ότι να σας πει αγαπάω το παιδί μου επειδή μου είπε ο Χριστός να τα αγαπάω. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Θα πείτε, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αγάπη μέσα του. Προσπαθεί με να αγωνίζεται, αλλά δεν είναι το κίνητρο η αγάπη. Το ίδιο ισχύει όταν βλέπουμε, αυτή είναι η πραγματική όμως αγάπη. Ένα δείγμα σας δίνω, έτσι, της μάνας, που είναι μια άδολη αγάπη, δεν υπάρχει δόλος από πίσω, δεν κρύβεται κάτι από πίσω. Αυτή λοιπόν την αγάπη πρέπει να την έχουμε και εμείς, για τον διπλανό μας, για τον συνανθρωπό μας. Και ο διπλανός μας, φυσικά μέσα σε ένα μοναστήρι μέσα, ξεκινάει από το διπλανό μας μοναχό. Ξεκινάει από το γειτονά μας, ξεκινάει από το διπλανό μοναστήρι, ξεκινάει από το διπλανό χωριό, ξεκινάει από τη διπλανή την πόλη. Ο ίδιος ο Αβάς Αγάθωνας κάποια στιγμή κατέβαινε κάτω στην πόλη και είχε ένα διακόνημα και το διακόνημά του έπλεθε καλαθάκια και πήγαινε κάτω στην πόλη να τα πουλήσει ώστε τα χρήματα που θα έδινε, που θα έπαιρνε μάλλον, με αυτά να μπορέσει να επιβιώσει τον υπόλοιπο καιρό που ζούσε. Πέρασε στην έρημο εκεί να πάρει κάποια τρόφιμα, να μπορεί στη σκήτη του που ζούσε να μπορεί να επιβιώσει. Έτσι λοιπόν έκανε ένα διακόνημα και από αυτό δεν περίμενε δηλαδή ο άλλος να του προσφέρει κάτι, αλλά και πως ήταν δυνατόν εκείνη την περίοδο να πάει κάποιος σε μια έρημο και να δώσει κάτι. Σε ένα μοναστήρι να δώσει σε μια σκήτη. Ήταν λίγο αδύνατο γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας. Ούτε και τα γιοταχή υπήρχαν. Και γι' αυτό τα παλαιότερα χρόνια στα μοναστήρια δεν υπήρχε αυτή η προσέλευση κόσμου. Θα πήγαινε κανείς σε ένα μοναστήρι μια φορά στην πανηγύρι. Στο πανηγύρι θα πήγαινε. Δεν είχε τη δυνατότητα, όπως κάνει σήμερα, παίρνει το αυτοκίνητό του και λέει πάω να εκκλησιαστώ και ξαναγυρίζει ευθυμερών στο σπίτι του ή σε λίγη ώρα. Δηλαδή ακόμα και εδώ να πούμε, δεν θα μπορούσε κάποιος από την Πάτρα να μπορέσει να έρθει το πρωί να εκκλησιαστεί, φεύγει στις 8 η ώρα και 9 είναι εδώ στο μοναστήρι την Κυριακή. Δεν θα μπορούσε να το κάνει ποτέ. Και πάλι στις 12 να ξανά είναι στο σπίτι του ή στις 11, αφού παρακολούθησε και συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία. Αυτό γίνεται μόνο σήμερα. Τα παλαιότερα χρόνια δεν μπορούσε να γίνει. Και σε ένα άρθρο που είχα γράψει, αυτό φυσικά έφερε την κοσμικότητα μέσα στα μοναστήρια. Έχει φέρει υποχρεωτικά το κοσμικό φρόνημα, εις αναστροφή του μοναχού με τόσο κόσμο. Αλλά και ο μοναχός με την ίδια ευκολία μπορεί και βγαίνει προς τα έξω. Όσο, με όση ευκολία έρχεται ένας μέσα σε ένα μοναστήρι, παίρνει τα μάξη του και έρχεται, με την ίδια ευκολία σήμερα ο μοναχός κατεβαίνει κάτω στην πόλη για ψώνια. Οπότε με την ίδια επιρροή επηρεάζεται. Και μάλιστα με χειρότερη όταν κατεβαίνει κάποιος στον κόσμο. Γιατί εκείνος που ήρθε σε ένα μοναστήρι, αν δεν μπορεί να έρθει και λίγο μαζεμένος. Κάπως ντυμένος, κάπως να είναι. Όταν κατεβαίνεις μάλιστα το καλοκαίρι κάτω όμως ή την άνοιξη, που οι άνθρωποι αντί να ντύνονται, κδίνονται, τότε η επιρροή είναι ακόμα χειρότερη. Η επιρροή είναι ακόμα χειρότερη. Αυτό τι κάνει, αλλοιώνει τον άνθρωπο. Αλλοιώνει τον νου. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Ότι έχει αλλοιωθεί η όλη, όχι μόνο η μοναστηριακή ατμόσφαιρα, αλλά η όλη κοινωνία, τα ήθη και τα έθιμά της, έχουν αλλοιωθεί. Ένα παράδειγμα σας πω. Θα μπορούσε, πριν 20 χρόνια είχαν πολλοί άνθρωποι λιγότερα αυτοκίνητα. Πριν 50 χρόνια, ελάχιστοι.
είχαν αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι το Μακαρίτη, τον πατέρα μου στην Ηλιούπολη, η μισή Ηλιούπολη εξυπηρετείται από το αμάξι του πατέρα μου. Ακόμα και όταν κάποια κυρία ήταν να γεννήσει, έδραν και ειδοποιούσαν τον πατέρα μου αν ήταν βράδυ, να την πάρει με το αυτοκίνητο, γιατί είχε ο πατέρας το αυτοκίνητο, να την πάρει με το αυτοκίνητο, να την πάει γρήγορα στο νοσοκομείο να ξεγεννήσει, κάτω στο κέντρο των Αθηνών, από την Ηλιούπολη. Σήμερα δεν βρίσκεις χώρο να παρκάρεις. Βλέπετε πόσο διαφορετικά ήταν πριν 40-50 χρόνια και πόσο διαφορετικά είναι σήμερα. Και γι' αυτό παλαιά έβλεπες ένας δρόμος που είχε φτιαχτεί, ας το πούμε, ήταν υπεραρκετός. Σήμερα η οδός Αθηνών, μάλλον Κορίνθου Πατρών, δεν χωράει τα αυτοκίνητα και γι' αυτό έχει πολλά δυστυχήματα. Είναι μονοπάτι πλέον. Πάει το ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο, όπως πάνε τα πρόβατα στο Μαντρί. Δεν χωράει. Αυτή λοιπόν αλλάζει η νοοτροπία. Αλλάζουν τα έθη και τα έθιμα. Και αυτό το βλέπουμε πάλι, επαναλαμβάνω, την τηλεόραση. Θα ήταν δυνατόν να διανοηθεί κανείς την τηλεόραση πριν 20-50 χρόνια, να έβγαινε ο πρόεδρος των ομοφιλοφίλων σε ένα πάνελ και να συζητούσε και να έλεγε τις απόψεις του? Θα είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν. Πριν 20 χρόνια, αν πάμε, ότι θα έβγαινε σε ένα κανάλι ο πρόεδρος των ομοφιλοφίλων ή οποιοδήποτε έλεγε σαχλές ή βλάσφημες απόψεις, να έβγαινε σε ένα κανάλι τηλεοπτικό το 80 ή το 90 και να έλεγε τα όσα λέει σήμερα. Μπορείτε να μου πείτε τι θα είχε γίνει στην κοινωνία? Σεισμός θα είχε γίνει. Εδώ ο Καζαντζάκης κυκλοφόρησε ένα βιβλίο τότε, ο τελευταίος πειρασμός, και φτάσανε μέχρι στο σημείο να μην δέχεται η Εκκλησία να το κυδεύσει. Που ένα βιβλίο, που το βιβλίο στο κάτω-κάτω δεν κυκλοφόρησε και σε όλα τα σπίτια, όσοι ξέραν γράμματα. Το διάβασαν όσοι ξέραν γράμματα, το πήραν και ούτω καθεξής. Ποιος κάθισε και ασχολήθηκε πριν 20, 30 και 40 χρόνια? Ποιος ασχολήθηκε? Και όμως έγινε σάλος ολόκληρος. Ήταν άλλη νοοτροπία του κόσμου. Βλέπετε ότι σήμερα όμως βγαίνει στην τηλεόραση, κάθεται δίπλα, λέει ο καθένας ό,τι θέλει και δεν συμβαίνει τίποτα. Αυτή η αλλίωση όμως δεν έχει επέλθει μόνον έξω στον κόσμο. Γιατί και εμείς είμαστε παιδιά αυτού του κόσμου. Δεν είμαστε παιδιά ενός αλλού κόσμου που έχουμε προέλθει από κάπου αλλού. Άρα όταν μπαίνουμε μέσα σε ένα μοναστήρι, μπαίνουμε με αυτή την νοοτροπία. Δεν έχουμε μια άλλη νοοτροπία. Δεν έχω την νοοτροπία ότι θα πάρω το γάιδαρο για να κατέβω στην Αύπαρτο και θα πάω μία φορά το μήνα που θα αγοράσω τα ψώνια μου, θα το φορτώσω το γαϊδούρι και θα ξανανεύω επάνω ή το άλογο. Σκέφτομαι ότι παίρνω το αυτοκίνητο με μια πολύ καλή ευκολία, κατεβαίνω και ξανανεβαίνω. Αυτό δεν ήταν δυνατό να το διανοηθεί πριν 50 χρόνια που δεν υπήρχαν αυτοκίνητα μοναχώς. Δεν το διανόημα. Δεν μπορούσε να το διανοηθεί ο μοναχός της Βαρνάκοβας, γιατί εμείς δεν υπήρχαμε τότε. Δεν μπορούσε να το διανοηθεί ο μοναχός της Βαρνάκοβας, γιατί δεν υπήρχε δρόμος. Έπρεπε να πάρει το άλογο ή το μουλάρι και να κατέβει στην πόλη. Και να ξαναγυρίσει πάλι πίσω ο καλόγερος. Και ο ίδιο όμως έκανε και ο κόσμος. Άρα λοιπόν αυτή η νοοτροπία περνάει, η αλλίωση δηλαδή του μυαλού, περνάει μέσα και σε εμάς. Είτε ο κόσμος έρχεται εδώ στη Μονή, είτε εμείς κατεβαίνουμε κάτω στον κόσμο. Για ψώνια, για τα διαφωνήματα, για οποιοδήποτε λόγο. Έτσι λοιπόν εκείνη την εποχή, γιατί δεν είμαι εκτός θέματος, εκείνη την εποχή ο Αμπάς Αγάθινας έπλεκε καλάθια στη σκήτη στο μοναστήρι του και κατέβαινε κάτω στη σκήτη, γιατί ζούσε μόνος ο συγκεκριμένος, κατέβαινε κάτω
στην πόλη να τα πουλήσει. Δεν είχε την ευκαιρία να κατέβει μέρα παραμέρα, δεν θα έπαιρνε το αυτοκίνητο και όσοι γνωρίζουν την περιοχή εκεί κάτω, στην Αίγυπτο πως είναι, δεν είχε αυτή την ευκαιρία. Ούτε ο Μέγας Αντώνιος, ούτε ο Αββάς Αγάθωνας, ούτε ο Αββάς Ισόης, ούτε ο Αββάς Φημίν, ούτε άλλοι πατέρες. Δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Αλλά ούτε αυτή η δυνατότητα υπήρχε και από τους ανθρώπους να πηγαίνουν. Και έτσι το πνεύμα τους δεν αλλοιωνόταν κιόλας. Σήμερα η κοσμικότητα έρχεται λόγω αυτού του πράγματος. Όμως, μπορεί κανείς αυτή την κοσμικότητα, όταν έχει πνεύμα Χριστού, όταν φροντίζει και τα βλέπει όλα κάτω από ένα άλλο μάτι, να τα μετατρέψει σε αγάπη προς τον πλησίον. Και να σκεφτεί ότι ο Θεός που στέλνει όλον αυτόν τον κόσμο, όπως ήταν ο Άγιος Σιμεώνος Τηλίτης, ο οποίος ανεβαίνοντας πάνω σε ένα στήλο, προσήλκησε, λέει, χιλιάδες ανθρώπων κοντά του. Γιατί η περιέργεια έβαζε τους ανθρώπους να πηγαίνουν να τον βλέπουν. Τι έφτιαξε ένα στήλο ψηλό και ανέβηκε επάνω? Να κάνει τι? Γι' αυτό το έβρισκε σαν ευκαιρία και ταυτόχρονα από εκεί πάνω λέει τους κήρυτε για τον Χριστό. Τους ομιλούσε για τον Χριστό. Ενώ είχε ανέβει για τον Θεό, αυτή η αγάπη μεταβιβαζόταν και προς τους ανθρώπους. Διότι να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Ο Αββάς Αγάθωνας λοιπόν κατέβηκε να πουλήσει κάτω στην πόλη τα καλαθάκια. Στον δρόμο συναντάει έναν γέροντα, ο οποίος ήταν φτωχός και ανάπηρος, ένας παππούς. Του λέει, σε παρακαλώ, του λέει, πάρε με μαζί σου. Μπαίνει και μαζί του. Μη με εγκαταλείψεις, του λέει, όπως με εγκατέλειψαν άλλοι. Τον παίρνει ο Αββάς Αγάθωνας και τον βάζει μαζί του, πουλάγε τα καλαθάκια. Εκεί που πουλάγε τα καλαθάκια και πήρε τα πρώτα λεπτά, μόλις πούλησε το πρώτο καλάθι. Του λέει, γέροντα, του λέει, επειδή πεινάω, είναι ευλογημένο να μου πάρεις μια πιτούλα? Βεβαίως πρέπει να σου πάρω. Και πάει και το αγοράζει μια πίτα. Πάντα πρώτα τα λεφτά. Πουλάει το δεύτερο καλάθι, γέροντα, του λέει, να εκεί έχω πολύ καιρό να φάω φρούτα. Είναι ευλογημένο να μου πάρεις από εκεί κανένα φρούτο? Να πάω να σου πάρω. Πάει, του παίρνει φρούτο, πάει, πάνε και τα δεύτερο καλάθι τα λεφτά. Μετά από λίγο αρχίζει και ζήτησε, πουλάει τρίτο τέταρτο καλάθι, είδε κάτι γλυκά εκεί που πουλάγανε, γέροντα, του λέει, δεν μου παίρνεις κανένα γλυκό να φάω? Πάει και παίρνει και γλυκά. 4-5 καλάθια είχε πλέξει, φύγαν τα λεφτά. Και το έκανε ευχαρίστως. Και ξαναγύρισε πίσω φυσικά στη σκήτη και παρέμεινε χωρίς τρόφιμα μια ολόκληρη εβδομάδα, αναφέρουν τα βιβλία. Μέχρι έπλεξε άλλα καλάθια ή να ξανακατέβει να τα ξαναπουλήσει. Έδωσε, προσέξτε, δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του. Τίποτα για τον εαυτό του. Θα μου πείτε, ήταν ασκητής και ήταν μόνος του. Ναι, εγώ βλέπω το σκεπτικό του, την οτροπία του. Θα μπορούσε να πει, καλά, ας κρατήσω κάτι, να πάρω μια φρατζόλα ψωμί τουλάχιστον. Να μπορέσω να έχω μια φρατζόλα, να επιβιώσω την εβδομάδα που θα μου φύγει. Δεν το έκανε. Και να σας πω και τούτο, ότι φεύγοντας, ο παππούς, ο ανάπηρος και όλος που δεν περπάταγε, του λέει, σε παρακαλώ, του λέει, μια και φεύγεις τώρα, επειδή εγώ δεν μπορώ να περπατήσω, δεν με πας μέχρι το σπίτι μου? Και ο Αββάς Αγάθων του λέει, βεβαίως και θα σε πάω. Και το βεβαίως δεν ήταν επειδή είναι εντολή, ο Χριστός μου είπε να αγαπάω τον πλησίον. Το έκανε μέσα από την καρδιά του. Όπως ούτε εγώ έγκυσε, γιατί έδωσε όλα τα χρήματά του και είπε, τώρα δεν μου έμειναν τίποτα. Τον φορτώνει λοιπόν στην πλάτη του και τον πηγαίνει. Έρχεται πιο πέρα σε έναν δρόμο που του λέει, άφησε με εδώ, εδώ είναι το σπίτι. Και τον κατέβασε και τον άφησε έξω από μια πόρτα στο σπίτι. Και τότε αυτομάτως μεταμορφώνεται σε άγγελο ο παππούς
Και ακούει μια γλυκιά φωνή που του λέει, έβγε, του λέει, αγάθωνα. Αυτό σημαίνει να αγαπάς τον πλησίον σου. Και εξαφανίστηκε. Ήταν άγγελος Κυρίου. Δεν ήταν καν φτωχός, δεν ήταν καν ανήμπορος, δεν ήταν καν παππούς. Βλέπετε λοιπόν ότι το ίδιο δεν έκανε με αυτή την αγάπη και ο Αβραάμ. Φιλοξενία του Αβραάμ. Και αυτή η αγάπη που ήταν πραγματική αγάπη και που ο ίδιος διακονούσε και υπηρετούσε, είχε χιλιάδες ανθρώπους στη δούλεψή του ο Αβραάμ. Γι' αυτό λέμε το Αβραάμ τα καλά να αποκτήσεις. Και χίλια βόδια λέει, δεκαχιλιάδες, μάλλον καμήλες, χίλιες, πάλι πόσες είχε. Σκεφτείτε πόσους ανθρώπους είχε στη δούλεψή του, πόσα γίδια είχε, λέει, χιλιάδες, πρόβατα, ζωντανά κτλ. Σήμερα θα λέγαμε ότι ήταν ένας μεγαλοεπιχειρηματίας ο Αβραάμ. Και είχε στη δούλεψή του πάρα πολλούς ανθρώπους. Τσέλικας τα λέγαμε σήμερα. Βιομήχανος. Με τόσα που είχε. Τα λέμε καμήλα, είναι μεταφορικό μέσο η καμήλα. Είναι σαν να λέμε είχε χίλια φορτηγά σήμερα. Μεταφέρει αγαθά πάνω κάτω. Κι όμως ο ίδιος, ο Αβραάμ, πήγαινε στην έξοδο εκεί του χωριού, επειδή έμεινε στην άκρη, πήγαινε στην έξοδο και από εκεί ήταν οδός που έφευγαν οι άνθρωποι για να πάνε προς την Αίγυπτο, που στο κάπου πηγαίναν φαίνεται. Κάποιο δρόμο ακολουθούσαν. Και όποιος πέρναγε από εκεί, τον φώναζε, καθόταν κάτω από ένα δέντρο και του λέγε, κοίταξε να δεις, εγώ θα κλείνω τα πόδια σου, θα ξεκουραστείς εδώ, θα φας και μετά θα σου δώσω και πραγματάκια να πας για τον δρόμο και να φύγεις. Και αυτό το έκανε γιατί σκεφτόταν ότι οι άνθρωποι που φεύγαν από την πολιτεία ήταν στην άκρη κάπου το σπίτι σου, σε κάποιο σημείο που φαίνεται θα είχαν ανάγκη. Σήμερα βλέπετε ότι άμα κάνουμε έτσι ένα ταξίδι ολόκληρο, ενώ στον δρόμο δεν χρειάζεται να υπάρχει ο Αβραάμ, γιατί υπάρχουν τα Goodies, υπάρχουν τα McDonald's, υπάρχουν άλλοι που σου παίρνουν και λεφτά κιόλας, έτσι. Λοιπόν, για να πιεις τον καφέ σου ή να εφοδιαστείς κάτι. Εκεί τότε δεν υπήρχαν. Αυτή λοιπόν την εργασία την έκανε ο Αβραάμ οικειοθελώς. Γιατί ο Αβραάμ δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε γνωρίσει τον Χριστό και του είπε ο Χριστός, πρέπει να δίνεις αγάπη στον πλησίον, οπότε θα κινείσαι έτσι. Αλλά είχε αυτό το χάρισμα της αγάπης μέσα του. Και κινείται δι' αυτού του τρόπου. Και έβαζε λοιπόν στους ανθρώπους να φάνε, τους έπαιρνε τα πόδια, τους έδινε και μαζί τους και φεύγανε μετά. Δείχνοντας αυτή την αγάπη θα μπορούσε να βάλει κάποιον άλλον. Τόσους, γιατί είπε και τόσους στη δούλεψή του. Θα μπορούσε να έχει 5-10 ανθρώπους που θα ασχολούνται με εκείνους που περνάνε, να τους πλένουν τα πόδια, να τους μαγειρεύουν, να τους ταΐζουν και να φεύγουν. Δεν ήταν ανάγκη να πάει ο ίδιος. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι η καρδιά του είναι γεμάτη αγάπη και τι πέτυχε ο Αβραάμ για αυτόν τον τρόπο. Πέτυχε το να φιλοξενήσει την ίδια την Αγία Τριάδα. Που δεν την κατάλαβε εκείνη τη στιγμή. Όταν είδε τρεις νέους να έρχονται πανέμορφοι, σαν άγγελοι να έρχονται κοντά του, και έτσι φιλοξένησε την Αγία Τριάδα. Και γι' αυτό βλέπουμε στη φιλοξενία του Αβραάμ να έχει ένα τραπέζι κάτω από ένα δέντρο και να είναι τρεις άγγελοι. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Βλέπετε ότι η αγάπη στο μεν αβά αγάθωνα, στο μεν αβά αγάθωνα, τον έφερε και κουβάλισε στην πλάτη του έναν άγγελο και περιποιήθηκε έναν άγγελο, ο Αβραάμ μπόρεσε και περιποιήθηκε την Αγία Τριάδα. Λέγανε οι άλλοι πατέρες τότε εκεί που ζούσαν ότι ο Αβάς Αγάθων ζούσε μόνο και μόνο για να αναπαύει τον πλησίον του. Έσκαβε μια φορά λέει με ένα σκαλιστηράκι και κάποιος του είπε, τι ωραίο σκαλιστηράκι που είναι αυτό, που το βρήκες. Και ο Αβάς Αγάθων του λέει, πάρ' κατάλαβα ότι το θέλεις, το λέει. Το θέλεις για το δικό σου τον κήπο. Χωρίς καν να του το ζητήσει αμέσως, του το έδωσε. Επίσης,
Έτσι μεγάλη αγάπη φαίνεται πάλι διαβάζοντας κανείς εκεί μέσα στα βιβλία, τα γεροντικά κτλ. Ήταν Όσιος Σεραπείων, όπου ήταν ασκητής, μεγάλος ασκητής, Αιγύπτιος, στην Αίγυπτο, ο οποίος ονομάστηκε Συνδόνιος. Γιατί ονομάστηκε Συνδόνιος τώρα? Διότι και αυτός είχε έτσι την αγάπη πλούσια μέσα. Πλούσια την αγάπη μέσα. Και έφτανε στο σημείο όταν δεν είχε την αδόση, αρχίζει και έδινε τα ρούχα του. Με αποτέλεσμα έμενε γυμνός. Και βούταγε ένα σεντόνι, τυλιγόταν με ένα σεντόνι και κυκλοφορούσε με ένα σεντόνι. Και έτσι όλοι το φωνάζανε ο Συνδόνιος. Επειδή δινόταν με το σεντόνι, ήταν ο Συνδόνιος. Λοιπόν, ο οποίος τι έκανε? Αντιπολεί το αγάπη στο να μάθει, στο να μάθουν οι άνθρωποι και να γνωρίσουν τον Χριστό. Βλέπει ένα μεγάλο αφεντικό ειδωλολάτρη και πέρναγε. Και προσποιήθηκε το δούλο. Ξέρετε, εκείνη την εποχή υπήρχαν οι ελεύθεροι και οι δούλοι. Τους δούλους τους που πουλάγανε, πέραν κάποια λεπτά και γινόντουσαν σκλάβοι του σπιτιού. Μέναν εκτός σπιτιού κάπου και περιποιόντουσαν το σπίτι κτλ. Αλλά ήταν σκλάβοι τους, δίνανε ένα κομμάτι ψωμί και περιποιόντουσαν το σπίτι, τον κήπο, μέσα μαγειρεύανε, κάνανε διάφορες υπηρεσίες. Αλλά ο αφεντικό είχε πλήρη κυριότητα επάνω στο σκλάβο. Και γι' αυτό αναφέρουν ότι στη Ρώμη πολλούς από τους σκλάβους δεν θεωρούνται καν άνθρωποι, οι σκλάβοι, και γι' αυτό λέει τους έκοβαν κομματάκια και τους πετούσαν στα πυράμαχας. Να τους βλέπουν και να γελάνε. Δεν τους θεωρούσαν ανθρώπους. Πώς έχεις εσύ το γουρουνάκι που το σφάζεις και το τρως? Κατά τον ίδιο τρόπο έτσι ήταν. Οι σκλάβοι δεν είχαν. Και πουλήθηκε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση. Μόνος του πήγε. Βλέποντας τον πλούσιο, πουλήθηκε. Του είπε ότι είμαι δούλος και αν θέλετε να με αγοράσετε. Και του έδωσε τότε 20 δινάρια τα χρήματα της εποχής εκείνης. Τον αγοράζει. Και πήγε σπίτι του. Και στο σπίτι του μέσα δούλευε, τον υπηρετούσε, του έδινε όλη την απέναντι αγάπη που είχε. Με ένα σκοπό. Τι σας είπα? Η αγάπη του η μεγάλη μέσα για τον Χριστό ήθελε να δώσει αυτή την αγάπη να την γνωρίσουν και άλλοι άνθρωποι. Να γνωρίσουν τον Χριστό και άλλοι άνθρωποι. Και για να μπορέσει να μπει μέσα στο σπίτι αυτού του πλουσίου που δεν μπορούσε αλλιώς να μπει, πουλήθηκε σαν δούλος. Που κινδύνευε να πάσα στιγμή, μια και ήταν και δολολάτρος ο άλλος, να πεταχθεί στα πυράμιδας. Και πουλήθηκε. Και μέσα στο σπίτι πέτυχε για πολλά χρόνια που έμεινε σκλάβος, σιγά σιγά να μιλάει για τον Χριστό, να δείχνει μια απέραντη αγάπη στο αφεντικό, στην κυρία του σπιτιού, στα παιδιά, και πέτυχε να γίνουν χριστιανοί και να βαπτιστούν. Και όταν έγιναν χριστιανοί, τότε ο Άγιος Σεραπείων, ο ασκητής αυτός, τότε του λέει, το έργο με εμένα τελείωσε. Δεν είμαι δούλος, είμαι ελεύθερος. Και του δίνει πίσω τα 20 δινάρια που είχε πουληθεί, πάρ' τα χρήματά σου, διότι τώρα είσαι πλέον και εσύ ελεύθερος από τους δαίμονες, από την αμαρτία και γνώρισες τον Χριστό. Και τον άφησε το αφεντικό ελεύθερο και έφυγε. Και μόλις έφυγε από εκεί πήγε και πουλήθηκε άλλο. Για να συνεχίσει να μπει σε κάποιο άλλο σπίτι, να μπορέσει να κηρύξει τον Χριστό. Ο Άγιος Μακάριος, έχουμε πάει στην Αίγυπτο εκεί, είναι μονοφυσίτικο σήμερα μοναστήρι, μεν το έχουν οι μονοφυσίτες, αλλά εκεί είναι θαμμένος μέσα εκείνη τα λευσανά του Αγίου Μακαρίου, του Αιγυπτίου. Όταν ζούσε εκεί λοιπόν στην έρημο και ασκήτευε, επισκέφτηκε ένα γειτονά του ασκητή, ο οποίος ήταν άρρωστος. Και του λέει,
γέροντα του λέει πώς είστε, τι κάνετε κτλ. Δεν θέλεις κάτι να σου μαγειρέψω? Όχι, λέει, τι να θέλω να μαγειρέψω. Εν τω μεταξύ κοίταξε γύρω γύρω τη σπηλιά εκεί που ζούσε, να δει αν έχει κάτι, και έβλεπε ότι δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε καλά, γιατί αν του έλεγε ναι θέλω, δεν υπήρχε τίποτα να μαγειρέψει. Λοιπόν, και του λέει, θέλω λίγο, του λέει, να μου κάνεις, τρώγανε χυλό με αλεύρι τότε αυτή. Λοιπόν, γίνεται λίγο χυλός με λίγο αλεύρι και λίγη ζάχαρη, γίνεται μια ωραία κρέμα έτσι, αλευρόκρεμα θα τη λέγαμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε φάει ποτέ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και δυναμωτική. Και ζήτησε λοιπόν από αυτό, αλεύρι με νερό δηλαδή στην ουσία ζήτησε. Γιατί αυτό είχε το αλεύρι νερό και λίγη ζάχαρη. Και επειδή δεν υπήρχε αλεύρι, του λέει δεν σου φέρω. Έφυγε και έκανε χιλιόμετρα, πόσα χιλιόμετρα είναι, από το μοναστήρι να φτάσει μέχρι την Αλεξάνδρεια με τα πόδια. Πήγε, του πήρε το αλεύρι και γύρισε πίσω για να του κάνει το φαγητό ο Άγιος Μακάριος αυτό που του είπε. Δεν σκέφτηκε δηλαδή να πει κάτι, τότε θα το πω και να το βρω αυτό που θα του πω. Ήταν πρόθυμος να θυσιαστεί για το διπλανό του. Ένα άλλο πάλι παράδειγμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι δύο συνασκητές, δύο μοναχοί, ο πιο νέος πολεμήθηκε λέει από τη σάρκα του. Είχε δημιουργήσει ψαρκικό πρόβλημα. Είχε. Οπότε ζήτησε λέει να φύγει και είπε θα φύγω, δεν μπορώ πια, δεν μπορώ, δεν αντέχω, θα κατέβω κάτω στον κόσμο, θα γυρίσω πίσω κτλ. Και τότε πήγαν εκεί σε κάποιον άλλον πνευματικό, ο άλλος ο συνασκητής, πίσω. Και του λέει γέροντα, του λέει τι να κάνω, του λέει. Ο άλλος έχει πόλεμο σαρκός, είναι νέος και εκείνος σαν και εμένα και έχει πόλεμο σαρκός και θα φύγει, θέλει να κατέβει κάτω στην κοινωνία. Θα τα πετάξει τα ράσα, τα λέγαμε σήμερα, να επιστρέψει κάτω στον κόσμο. Και σκέφτομαι, λέει, να πάω μαζί του κι εγώ. Γιατί όσο είμαι μαζί του, τουλάχιστον θα μπορώ να τον βοηθώ, να τον στηρίξω. Σκεφτείτε πώς σκέφτηκε ο άλλος ο αδελφός. Ότι θα στηρίξω τον άλλον την ώρα της αδυναμίας του. Αλλά να είμαι δίπλα, όπως είμαι εδώ μέσα στη σκήτη δίπλα του και τον βοηθώ, έτσι να τον βοηθήσω και εκεί. Και τότε του απαντάει εκεί ο γέροντας, του λέει ότι θα δει ο Θεός τον κόπο σου και την αγάπη σου και δεν θα τον αφήσει στο τέλος να πάθει κακό. Και έτσι φεύγοντας ο άλλος ο αδελφός να πάει πίσω στην πόλη, τα πετάξει στα ράσα τα λέγαμε, στον δρόμο να πηγαίνανε μαζί, πήγε ο άλλος μαζί του. Και τα λοιπά. Στον δρόμο ξαφνικά γυρίζει και του λέει του άλλου του αδελφού. Και τι θα γίνει βρε αδελφέ, του λέει. Ωραία, θα πάω με μια γυναίκα. Και τι θα καταλάβω. Θα χάσω την ψυχή μου και τίποτα δεν θα καταλάβω. Αν δεν γύρισε, του λέει πίσω, να πάμε πάλι στη σκήτη μας να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Και γύρισε πίσω. Και τότε ο άλλος, ο συνασκητής του, ο νέος, θυμήθηκε αυτό που του είχε πει ο γέροντας, ότι πήγαινε και ο Θεός θα δει τη θυσία που κάνεις και αυτή η θυσία θα ευλογήσει τον άλλον. Και τελικά δεν θα πάθει κακό. Βλέποντας τη δικιά σου αγάπη που θυσιάζεσαι. Όπως και πράγματι έγινε και γύρισε πίσω και τελικά δεν έγινε κανένα κακό. Αναφέρει μέσα η Γραφή επίσης ότι ο Μωυσής είπε στο Θεό για τους Εβραίους. Όλα αυτά που κάνανε οι Εβραίοι μέσα στην έρημο, με το ένα με το άλλο κάνανε διάφορα πράγματα. Έτσι. Αγαλακτούσαν κατά του Θεού κτλ. Ο Μωυσής ήταν ο ενδιάμεσος κρίκος που μιλούσε μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και μετέφερε ο Μωυσής τις απόψεις του Θεού στους ανθρώπους και οι άνθρωποι του λέγανε τι θέλανε και τις ξαναμετέφερε. Και έτσι από κάθε φορά που πέφτανε και κάναν κάτι,
Ο Μωυσής ήταν εκείνος, ο οποίος καθοδηγούσε ένα λαό, ναι, αλλά ταυτόχρονα και ο μεσολαβητής που ζητούσε κάθε φορά από το Θεό να συγχωρήσει τους Εβραίους. Και σε κάποια στιγμή λοιπόν διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή, λέει, αν θέλεις Κύριε, του λέει, να τους συγχωρήσεις τις αμαρτίες, συγχώρησέ τους. Αλλιώς, του λέει, σβήσε και εμένα από το βιβλίο της ζωής που με έχεις γραμμένο. Εάν δηλαδή δεν συγχωρήσεις αυτούς, δεν θέλω εγώ να σωθώ. Ας πάω και εγώ χαμένος. Για θυμηθείτε τον Άγιο Κοσμά τον Ενετολό, κάτι παρόμοιο δεν είχε πει. Όταν του λέγανε, μα εσύ μοναχός, φεύγεις από το Άγιον Όρος, πού πας? Θα χάσεις την ψυχή σου. Και είπε ο Άγιος Κοσμάς τον Ενετολός, εδώ χάνεται ένα ολόκληρο γένος των Ελλήνων. Τι να το κάνω, λέει, και να σωθώ μόνος εγώ? Ας χάσω εγώ την ψυχή μου μαζί τους. Επειδή το κίνητρό του ήταν η αγάπη προς τον πλησίον, δεν άφησε τελικά ο Θεός να χαθεί ο Άγιος Κοσμάς ο Τόλος, όπως δεν άφησε να χαθεί και ο Μωυσής. Ο Θεός, βλέποντας αυτή την αγάπη, αυτή τη θυσία που θυσιάζει ο άνθρωπος το δικό του το εγώ, όλα αυτά τα παραδείγματα που σας ανέφερα πιο πριν, είναι ότι δείχνει το πόσο ο άνθρωπος βγάζει το εγώ του. Θυμηθείτε τι σας είπα στην αρχή για τον Μέγα Αντώνιο, ότι ουδέποτε προτίμησα το προσωπικό μου συμφέρον από την ωφέλεια του αδελφού μου. Πάντοτε κοίταγα πώς θα ωφεληθεί ο διπλανός μου. Ποτέ μου δεν κοίταξα το δικό μου το συμφέρον. Ποτέ μου δεν κοίταξα το άτομό μου. Ποτέ μου δεν κοίταξα το πρόσωπό μου. Ποτέ μου δεν κοίταξα πρώτα την ψυχή μου. Ποτέ μου δεν κοίταξα πρώτα την ξεκούρασή μου. Ποτέ μου δεν κοίταξα πρώτα εκείνο το Α, το Β, σε όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να έχει. Αλλά πρώτα, λέει ο Μέγας Αντώνιος, κοίταγα τι ωφελεί το διπλανό μου. Αυτή τη θυσία λοιπόν, η οποία φτάνει στο να πει στο λεπρό, όπως σας είπα, να πει στο λεπρό ότι δώσ' μου το σώμα σου και πάρε το δικό μου να ξεκουραστείς. Αυτό που έκανε τον Αγάθωνα να δίνει τα χρήματα και να τρώει ο παππούς ο φτωχός, ο Σεραπείων και ούτω καθεξής, να πουλιέται σκλάβος, ο Μακάριος, ο Όσιος, που πήγε τόσα χιλιόμετρα για τον αδελφό του κτλ. Όλοι αυτοί λοιπόν δείχνουν ότι θυσιάζονται για τον πλησίον και βγάζουν έξω το δικό τους συμφέρον, βγάζουν έξω το εγώ τους. Και γι' αυτό έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, ότι η σωτηρία, λέει, της ψυχής μας, και άλλοι πατέρες το λένε, διέρχεται δια του πλησίου, δια το πόσο αγάπη θα δείξουμε στον διπλανό μας. Δια το πόσο αγάπη θα δείξουμε στον διπλανό μας. Και αυτή όμως η αγάπη προέρχεται, πρέπει να πούμε, το εξής το λέει και η Γραφή, αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου. Τι σημαίνει αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης ψυχής σου, εξ όλης διανοίας σου, εξ όλης καρδίας σου? Με όλους σου το είναι. Όταν αγαπάς εξ όλης της ψυχής σου, όταν αγαπήσεις τον Χριστό με όλη σου την ψυχή, προσέξτε, με όλη σου την ψυχή, σημαίνει ότι η ψυχή δεν έχει χώρο να αγαπήσεις κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε αυτό που λέω? Όταν αγαπάς με όλη σου την ψυχή κάτι, δεν μπορεί να πεις μένει αυτό το κομμάτι για να αγαπήσω και αυτόν τον άνθρωπο, ή να αγαπήσω τον άλλο, ή να αγαπήσω εκείνο το πράγμα ή το άλλο. Δεν μένει. Αυτό σημαίνει αγαπώ με όλη μου την ψυχή. Ιδάλλως αγαπώ με μέρος της ψυχής μου τον Θεό. Με το περισσότερο μέρος το αφήνω να αγαπώ τον Θεό και το δίνω στον Θεό, αλλά κρατάω και κάτι για τον εαυτό μου. Γιατί θέλω να δώσω την αγάπη μου εκεί, 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 εκεί. Ο Χριστός δεν ζητάει τέτοια αγάπη όμως. Μας είπε ότι αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου. Και τον πλησίου σου σαν τον εαυτό σου.
Άρα πάλι, όταν αγαπάω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου, πάλι δεν αφήνω τμήμα. Δεν μπορεί να υπάρχει το εγώ, γι' αυτό φέρνω αυτό το παράδειγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει το δικό μου το συμφέρον. Αυτή την κοινωνία δημιουργούσανε οι πρώτοι χριστιανοί. Αυτή ήταν η πρώτη χριστιανική κοινωνία. Που τώρα, αν αναζητήσουμε σήμερα, θα πούμε τι σχέση έχουμε εμείς οι σημερινοί χριστιανοί με αυτούς τους ανθρώπους. Οι οποίοι εφήρμοσαν το Ευαγγέλιο, όπως και για τον λέει πράξεις των Αποστόλων. Αυτό σημαίνει πράξεις. Ότι αυτά τα λόγια που είπε ο Χριστός, αυτά τα κάναν πράξεις. Και γι' αυτό ο Άγιος τι είναι ένας Άγιος. Είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Άμα θες να διαβάσεις ένα Ευαγγέλιο, διάβασε έναν Άγιο. Δες τον Άγιο, τη ζωή του. Βλέποντας τη ζωή του Αγίου, είναι σαν διαβάσεις το Ευαγγέλιο. Διότι ο Άγιος γίνεται Άγιος γιατί ακριβώς εφαρμόζει, κάνει πράξη το Ευαγγέλιο. Αυτό έκανα. Και ακόμα οι Άγιοι την ίδια αγάπη την κάνουν και προς τους εχθρούς τους, έτσι. Όχι μόνο προς αυτούς που τους αγαπάνε. Δεν αγαπάω μόνο αυτό που με αγαπάει. Και τα κάνω όλα αυτά για αυτό που με αγαπάει. Έχω δηλαδή αδυναμία στον Α, έχω αδυναμία στον Β, έχω αδυναμία εκεί, έχω αδυναμία εκεί. Όχι. Τα κάνανε ακόμα και για τους εχθρούς τους. Και για τους εχθρούς τους ακόμα πολλές φορές θυσιάζαν, δίναν, αυτό σημαίνει αγάπη, το να χάσουν και την ίδια την ψυχή τους. Δηλαδή ήταν αποφασισμένοι να χάσουν την ψυχή τους, αρκεί να σωθεί ο εχθρός τους. Αυτός ο οποίος τους είχε βλάψει, αυτός ο οποίος τους είχε κάνει κακό. Έτσι λέει πρέπει να αγαπάει ο χριστιανός. Και το ζήτημα είναι ότι εμείς έχουμε αυτή την αγάπη. Μέσα στις καρδιές μας. Έχω μια ανθρώπινη αγάπη. Μ' αγαπάς, σ' αγαπάω, και το σκυλάκι. Σ' αγαπάει, το βλέπεις, το εκδηλώνει. Πολλές φορές το αντιλαμβάνεσαι, τα ζωάκια. Το αντιλαμβάνεσαι, στη σχέση των ανθρώπων. Το βλέπεις ότι ο άλλος πώς σου περιφέρει. Ο Χριστός δεν μιλάει για αυτή την αγάπη όμως. Ούτε αυτή η αγάπη είναι αγάπη του Θεού. Και γι' αυτό η αγάπη είναι χάρισμα Θεού. Αυτή την αγάπη τη δίνει μόνον ο Θεός που μεθάει την ψυχή του ανθρώπου. Και γι' αυτό ο λεγόμενος θείος έρωτας που έχουμε μιλήσει σε άλλη ομιλία δεν είναι κάτι που εγώ το αποκτώ για τον Θεό. Είναι που έρχεται ο Θεός και το βάζει μέσα στην ψυχή μου. Γιατί δεν τον ερωτεύομαι εγώ. Αλλά έρχεται αυτός, με έχει ερωτευτεί, μου βάζει αυτόν τον έρωτα και μου τα αποκρίνομαι εγώ. Είναι θεία δώρα αυτά. Είναι δώρα θεϊκά. Δεν μπορείς λοιπόν να αγαπήσεις έτσι, εάν μέσα στην καρδιά σου δεν υπάρχει και δεν έχει κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα. Λένε οι Άγιοι Πατέρες. Πρέπει να κατοικήσει πρώτα το Άγιο Πνεύμα για να μπορέσει να κάνεις όλα αυτά που λέγαμε παραπάνω. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για μια ανθρώπινη αγάπη. Γιατί ο Χριστός δεν ήθελε να φτιάξει μια ανθρώπινη κοινωνία, ήθελε να φτιάξει μια χριστιανική κοινωνία. Δεν ήθελε να διαμορφώσει καλούς ανθρώπους, ήθελε να φτιάξει χριστιανούς. Να δημιουργήσει χριστιανικές συνειδήσεις. Να δημιουργήσει τον άνθρωπο και να τον φέρει στην κατάσταση που ήταν ο Αδάμ με την Εύα. Και πιο πολύ από τον Αδάμ και την Εύα. Να τον φτάσει στο καθομοίωση, να τον φτάσει στη θέωση τον άνθρωπο. Να τον κάνει μικρό Θεό. Να γίνει ένα μαζί του. Τέτοια κοινωνία ήθελε να φτιάξει ο Χριστός. Αυτή την κοινωνία πρέπει να την επιζητούμε εμείς. Αυτό σημαίνει απορρίπτωτα του κόσμου. Γι' αυτό λέμε τρεις είναι οι εχθροί του ανθρώπου. Ο διάβολος, ο κόσμος και ο εαυτός μας.
Ο χειρότερος από τους τρεις είναι ο εαυτός μας. Το εγώ μας. Μετά είναι ο κόσμος. Και τελευταίος είναι ο διάβολος. Ο διάβολος είναι ο τελευταίος που θα μας ενοχλήσει. Όταν λέμε λοιπόν ότι μισούμε και φεύγουμε από τον κόσμο και απομακρυνόμαστε, δεν εννοούμε τους ανθρώπους του κόσμου, οι οποίες είναι ψυχές αθάνατες, για τις οποίες βλέπουμε ότι όλοι οι άγιοι αυτοί ασκητέ, γιατί αυτοί ήταν σαν και εμάς, καλόγεροι στην ουσία ήταν. Και μάλιστα ήταν οι πρώτοι καλόγεροι. Οι πρώτοι πατέρες που για την αγάπη του Χριστού εγκαταλείψανε και φύγανε από αυτόν τον κόσμο. Γιατί φεύγανε, για τον ίδιο λόγο που φεύγουμε και εμείς. Διότι θέλουμε να κάνουμε το Ευαγγέλιο πράξη. Να εφαρμόσουμε αυτά που λέει. Να βιώσουμε αυτά που λέει. Και για να τα βιώσει αυτό που λέει, πας και κάνεις μια άλλη κοινωνία ανθρώπων. Μια κοινωνία ανθρώπων η οποία είναι μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου. Αλλά για να είμαι μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου, πρέπει να καθαριστώ, να καθαρίσω την ψυχή μου. Εδώ μιλάμε για την κάθαρση, το φωτισμό πάλι τη θέωση. Για να μπορέσει να κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα. Όταν κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα, τότε βεβαίως θα αποκτήσω αυτή την αγάπη. Τότε βεβαίως έχω κάνει τον κόσμο ξανά παράδεισο. Έχω κάνει ξανά τον κόσμο παράδεισο. Άρα αυτή την αγάπη εμείς πρέπει να διώκουμε. Και γιατί την αγάπη μιλάει και ο Απόστολος Παύλος να αποκτήσουμε. Και γι' αυτό λέει, εάν τις γλώσσες των ανθρώπων, λαλό και των αγγέλων και ούτω καθεξής. Στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του. Στο 13 κεφάλαιο, που είναι ο ύμνος της αγάπης. Συγκρίνεται λοιπόν σήμερα, σας παρακαλώ, έξω τον κόσμο, τον οποίο απαρνηθήκαμε, για να βιώσουμε αυτά τα πράγματα, τον απαρνηθήκαμε αυτόν τον κόσμο. Το ράσο δεν το φορέσαμε για να πάμε να κάνουμε τον παπά σε κάποια ενορία, αλλά και ο παπάς έξω στην ενορία, με την οικογένειά του, που η οικογένεια του παπά πρέπει να είναι ένα μικρό μοναστήρι, με ηγούμενο τον παπά, όπως και κάθε οικογένεια είναι ένα μικρό μοναστήρι. Δεν έχουμε στο Άγιον Όρος που πάμε ή και αλλού που συναντάμε μοναστήρια με τρεις, με πέντε πατέρες, με τρεις καλόγες, δύο καλόγες, έναν μόνο του πολλές φορές συναντάμε στα μοναστήρια. Γιατί του λέμε κατοίκον εκκλησία την οικογένεια? Γιατί είναι ένα μοναστήρι στην ουσία, το οποίο πρέπει να βιώσει αυτά τα πράγματα για να δημιουργηθεί η χριστιανική οικογένεια. Και γι' αυτό λέμε το κύτταρο της της κοινωνίας είναι η οικογένεια. Σήμερα χτυπιέται η οικογένεια, απαντεί ο τρόπος, χτυπιούνται τα ήθη και τα έθιμα, διαλύεται η οικογένεια και αφού διαλυθεί το κύτταρο, άμα διαλύσει τα σώματα στο σώμα μας, αποτελείται από κύτταρα. Άμα τα διαλύσει τα κύτταρα, πώς συντίθεται το σώμα? Τελειώνει το σώμα. Και γι' αυτό η κοινωνία μας διαλύεται. Γι' αυτό η κοινωνία μας διαλύεται. Λένε οι Άγιοι μας, πότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος? Πότε θα έρθει πάνω στη γη? Όταν ψυχρωθεί η αγάπη. Όταν δεν υπάρχει αυτή η αγάπη. Όταν εκλείψει αυτή η αγάπη, λέει, πάνω από τη γη, τότε θα έρθει ο γιος της ανομίας. Τότε είναι έτοιμος, μεστρωμένος ο δρόμος. Πού είναι λοιπόν αυτή η αγάπη σήμερα? Μέσα στην κοινωνία, μέσα στην εκκλησία. Πού είναι αυτή η αγάπη μέσα στην οικογένεια του παπά? Πού είναι ο παπάς που έχει υποχρέωση μέσα στην ενορία του αυτό το μήνυμα να περάσει, αυτό που λέμε εδώ? Πού είναι η δικιά μας τώρα, που εμείς εγκαταλείψαμε όλους τους υπόλοιπους, εγκαταλείψαμε όλο αυτόν τον κόσμο για να βιώσουμε αυτό το γεγονός. Να βιώσουμε, να μπορέσουμε να χτυπήσουμε το στόχο μας, να χτυπήσουμε αυτή την αγάπη, η οποία αυτή η αγάπη τελικά φτάνει μέσα στις ψυχές μας, γιατί όπως είπα στη διάρκεια της ομιλίας μας, είναι χάρισμα Θεού. Και το χάρισμα σου δεν είναι χάρη. Στο χαρίζει ο άλλος. Στο δίνει ο Θεός. Για να θύμουμε στο Άγιο Πνεύμα, λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου, που αυτός είναι ο σκοπός μας, να μπορέσουμε το Άγιο Πνεύμα να το κατεβάσουμε μέσα στην ψυχή μας και να γίνουμε πνευματοφόροι,
Και γι' αυτό αναφέρει, ποιοι είναι οι καρποί, λέει, του Αγίου Πνεύματος. Πίστης, πραότητας, εγκράτη, αγάπη. Είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Για να δει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, τότε μόνο σε πλημμυρίζει με αυτή την αγάπη. Και τότε, όταν μια ειδική αγάπη, που αγαπάς τους πάντες, αδιακρίτως, θυσιάζεσαι, δεν σε ενοχλεί αν μένεις δυστυχώς, δεν σε ενοχλεί τι κάνει. Έχεις δώσει την ψυχή σου πλέον, όχι τμήμα στο Θεό, και τη δίνω και στους ανθρώπους. Είδατε προχθές τι έλεγε το Ευαγγέλιο. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, λέει, πρέπει να μισήσει πατέρα, μητέρα, αδέρφια, συγγενείς, φίλους, γνωστούς. Ορίστε. Και στο τέλος λέει να μισήσει και την εαυτού σου σαν τον ίδιο του τον εαυτό. Που σημαίνει τι, ότι πρέπει όλα αυτά να τα απορρίψω. Και να αποκτήσω ένα, να δώσω, όταν λέμε καθολοκληρία την ψυχή μου στον Χριστό, αυτό σημαίνει καθολοκληρία. Τη δίνω την ψυχή μου στον Χριστό. Δεν δίνω τμήμα, αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, με όλη σου την ψυχή. Άρα δεν μπορώ να λέω τι κάνει ο αδελφός μου, τι προβλήματα έχει ο αδελφός μου, τι προβλήματα έχει η γυναίκα μου, τι προβλήματα έχει ο μπαμπάς, τι προβλήματα έχει η μαμά. Αυτό φεύγει από μέσα. Δεν δίνουμε ολοκληρωτικά στο Θεό. Ανήκω στο Θεό. Δεν ανήκω πλέον πουθενά. Και όταν εννοεί να μισεί, δεν εννοεί να πάνε τους ανθρώπους να τους μισούμε με την έννοια του μίσους. Εννοεί αυτή την αποκοπή. Γιατί φεύγεις, γιατί αγωνίζεσαι να ζήσεις σε έναν άλλο κόσμο. Και για να το πετύχεις αυτό το πράγμα, το λέει το Ευαγγέλιο, πάει σε άλλο σημείο. Εάν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, απέκοψέ τον. Γάλτονε, λέει. Εάν το χέρι σου σε σκανδαλίζει, κόφτονε και πέτω. Σε συμφέρει να μπεις με ένα μάτι στη βασιλεία των ουρανών, παρά να μπεις και με τα δύο στην κόλαση. Σε συμφέρει να μπεις με ένα χέρι, λέει, στη βασιλεία των ουρανών, παρά να μπεις με δύο χέρια στη βασιλεία των ουρανών, στην κόλαση μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν στην πνευματική μου πρόοδο, για να κερδίσω τη βασιλεία των ουρανών, να φτάσω στο καθομοίωση, στη θέωση, στον αγώνα για τη θέωσή μου, εάν μου γίνεται εμπόδιο σε αυτό το πράγμα μέσα μου, δηλαδή έχω μια δυναμία εδώ, μια δυναμία εκεί, μια δυναμία εκεί, στο α ή στο β πρόσωπο, οποιοδήποτε πρόσωπο, συγγενικό, φιλικό, και δεν είμαι εξολοκλήρου δοσμένος στο Θεό, τότε λέει απέκοψέ το. Διότι αυτός, το πρόσωπο αυτό τι γίνεται, σε έχει δέσει με ένα κρίκο κάτω από τη γη. Σου έχει βάλει ένα πάσαρο πάνω στη γη, σου έχει βάλει μια λυσίδα και σε έχει δέσει με ένα κρίκο. Πάνε να πετάξεις, να σηκωθείς, να φύγεις, να συναντήσεις το Θεό, δεν μπορείς. Γιατί είσαι δεμένος. Είσαι δεμένος από αυτή, γιατί δεν έχεις δοθεί ολοκληρωτικά στο Θεό. Είναι τμήμα στο Θεό. Εμείς όμως την ώρα της κουράς μας, τα προπνηθήκαμε όλα αυτά. Αλλά και ο χριστιανός την ώρα της βαπτίσεως τα απαρνείται, γιατί λέει το Ευαγγέλιο μέσα, και το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, άρα αυτά, και γι' αυτό δεν λέει και την ώρα του γάμου. Όποιος παντρεύεται, τι λέει, απαρνιέται, λέει, και εγκαταλείψει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα αυτού και προσκοληθήσεται τη γυναική αυτού. Προσκολιέται, λέει, στη γυναίκα. Συγκαταλείπει, λέει, στην πάντα. Φεύγουν από τη μέση. Δεν ξανασχολούμαι. Τελείωσε. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργείται μια άλλη κοινωνία. Και για να φτάσουμε στο αποκορύφωμα αυτής της κοινωνίας, πρέπει, επαναλαμβάνω, να υπάρχει ο ίδιος ο καθαρισμός μέσα. Διότι ιδάλλως αυτά που λέμε θα μένουν ωραία λόγια. Τι ωραία που τα είπε ο Γέροντας. Τι ωραία που μας τα δίδαξε. Το ζήτημα είναι ότι τα κάνουμε πράξη. Γιατί όταν δεν το κάνουμε πράξη, τότε μετά από εκεί και πέρα είναι οι δικές μας οι πτώσεις. Εμείς οφείλουμε, ο καθένας από εμάς, να αγωνιστεί αυτά που λέμε, να τα κάνει πράξη.
να αποκτήσει αυτή την αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον, η οποία είδατε ότι άλλοι συνασκητές την απέκτησαν. Άλλα αδέλφια μας που ζήσαν προηγούμενους αιώνες την απέκτησαν. Άλλοι άνθρωποι που ζήσαν σε άλλη εποχή την απέκτησαν. Αλλά σίγουρα και σήμερα υπάρχουν Άγιοι. Άρα υπάρχουν Άγιοι, όμως λιγοστεύουν συνέχεια. Και χάνουν. Και όταν χαθεί πλήρως αυτή η αγάπη, τότε θα εμφανιστεί και ο Αντίχριστος πάνω στη γη. Διότι η αγάπη δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ίδιος ο Θεός. Και γι' αυτό για να αποκτήσεις αυτήν την αγάπη πρέπει να κατοικήσει ο ίδιος ο Θεός μέσα στην ψυχή σου. Άρα δεν μπορείς να αγαπήσεις έτσι όπως μιλάει ο Χριστός, εάν δεν έχεις τον ίδιο τον Χριστό μέσα στην ψυχή σου. Αν δεν έχεις το ίδιο το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ψυχή σου. Δεν μπορείς να αγαπήσεις. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο έχουμε έρθει μέσα στο μοναστήρι, ακριβώς για αυτό το λόγο. Το μοναστήρι δεν θα πάψω να το επαναλαμβάνω, ότι είναι ένα φροντιστήριο το οποίο με εκπαιδεύει να μάθω μερικά πράγματα. Να μάθω πώς θα πετύχω αυτούς τους στόχους. Όπως πάω φροντιστήριο έξω για να μάθω μερικά πράγματα στο σχολείο και να δώσω εξετάσεις και να περάσω, έτσι και εδώ έρχομαι, κάθομαι, ζω, βιώνω μέχρι θανάτου για να μπορέσω να κάνω Πάσχα. Να περάσω, όπως λέω κάθε ομιλία μου, το Πάσχα εκ του θανάτου προς τη ζωή. Να μπορέσω να χτυπήσω το στόχο. Την κάθαρση, το φωτισμό, την αγιότητα. Άρα έχω έρθει μέσα στο φροντιστήριο αυτό για να τα πετύχω. Διαφορετικά θα έχουμε το φαινόμενο. Άλλοι αδελφοί να προοδεύουν. Πνευματικά είδατε δύο ήταν λέει εκεί πέρα. Ο ένας αδελφός σου, ένας συνασκητής λέει προόδευε πνευματικά και είδατε έφυγε και πήγε σε ένα γέροντα. Του λέει τι να κάνω για να σώσω τον αδελφό. Ο άλλος ως φαίνεται δεν έκανε ότι του έλεγε ο γέροντάς του. Και επειδή δεν του έλεγε, συνέχεια ο διάβολος τον πείραζε σαρκικά. Και έφτασε στο σημείο να πει φεύγω, πάνω να τα πετάξω ο ταράς. Και απεχώρησε, έφυγε στην ουσία. Έφυγε στην ουσία. Όπως έφυγε και ο Πέτρος από τον Χριστό. Όπως έφυγε και ο Ιούδας από τον Χριστό, τον πρώτον ηγούμενο. Απομακρύνθηκα. Όπως και ο Θωμάς απομακρύνθηκε που απίστησε. Έφυγε, ξέκοψε από τον Χριστό. Ο μεν ένας χάθηκε παντελώς, ο άλλος ενώ είχε φύγει ο Πέτρος, κάποια στιγμή συνήλθε. Στο σπίτι του που πήγε συνήλθε. Σου λέει από πού έφυγα. Μετάνιωσε, έκλαψε πικρός και ξαναγύρισε. Και έτσι κέρδισε την αιώνια ζωή. Και έτσι έμεινε ο Πέτρος. Και είναι σήμερα ο Άγιος Πέτρος. Αν έμενε στο σπίτι του, είχε καθεί. Είχε ακολουθήσει ήδη το μοναχικό βίο κοντά στον Χριστό, τον πρώτον ηγούμενο. Γιατί ο Ιωάννης πρόοδευε, γιατί ο Ματθαίος πρόοδευε, γιατί ο Ιάκωβος πρόοδευε και είχε πρόοδο, γιατί αυτοί ακούγαν τον Χριστό. Και αυτά που λέγανε αγωνιζόταν να τα κάνουν. Γιατί οι άλλοι πέσανε, γιατί δεν τα εφήρμοσαν. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το φροντιστήριο που έχουμε έρθει, παρακαλώ και θα παρακαλώ συνέχεια, σήμερα σας μίλησε λοιπόν για την αγάπη προς το πλησίον. Το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Και στην προηγούμενη είχα κάνει νήξη. Και είχα πει πώς συμπεριφερόμαστε όταν έρθει ένας ιερέας στο μοναστήρι μας. Το πόσο τον προσέχουμε. Και όχι γιατί πρέπει να τον προσέξω. Η μάνα, επαναλαμβάνω, δεν αγαπάει το παιδί γιατί πρέπει. Αυτό πρέπει να βγει από μέσα μου. Για να βγει από μέσα μου, επαναλαμβάνω, πρέπει να κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα μέσα. Και μέχρι να κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα, παλεύω επιζητώντας τη βοήθειά του. Και δείτε πώς συμπεριφέρομαι απέναντι σε ιερέα. Πώς όταν έρχεται ένας μοναχός ή μοναχή ή μοναχές στο μοναστήρι. Πώς θα τις περιποιηθώ, πώς θα τρέξω, πώς θα τις φιλοξενήσω. Πώς θα περιποιηθώ τον συνάνθρωπο που θα έρθει. Το συνάνθρωπο που έφτασε στο τέλος να πει στον αγάθωνα ο άλλος πάρε με σε παρακαλώ και στην πλάτη παιδί μ' ανάπηρος να με πάρει μέχρι το σπίτι τώρα. Και τον πήρε.
και ευχαρίστω τον Κύριο. Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας λοιπόν προς τους ανθρώπους, οι οποίοι σήμερα λόγω των δρόμων που υπάρχει προς το πλησίο, και πώς ο Σεραπείων, ο Άγιος Συνδόνιος, ο Άγιος Σεραπείων, πώς για να γνωρίσει το Χριστός αυτούς τους ανθρώπους γινότανε και πουλιότανε μέχρι και σκλάβος. Γινότανε μέχρι και σκλάβος. Άρα λοιπόν και σε αυτούς τους ανθρώπους που μου στέλνει εμένα ο Χριστός εδώ κοντά στο μοναστήρι, μια και φτιάχτηκαν οι δρόμοι, δεν μου τους στέλνει για να κάνω κοσμικές συζητήσεις στο μοναστήρι, δεν μου τους στέλνει για να κατακρίνω και να κάνω κουτσοπολιά, δεν μου τους στέλνει για να θάψω το διπλανό μου μοναστήρι, δεν μου τους στέλνει για να κατακρίνω τον Α, τον Δεσπότη, τον Παπά, τον Διάκο, τον Α, τον Β, τον γείτονα. Μου τους στέλνει για να μπορέσω εγώ δια αυτού του τρόπου να τους μιλήσω για την αγάπη του Χριστού. Να τους μιλήσω για τον Χριστό. Άρα όταν κάθομαι μαζί τους εκεί, την ώρα που πίνει τον καφέ, θυσιάζω τον χρόνο μου και δεν λέω, «Ωχ, τώρα τι ήρθε αυτός εδώ, τώρα, ώρα που βρήκε να πει και αυτός, και εγώ έχω τη δουλειά μου και το ρωτάω, θέλετε ένα καφέ?» Ναι, τον κάνω τον καφέ, τον παρατάω εκεί και φεύγω εγώ. Τον αφήνει και πίνει μόνος του η οικογένεια ή ο άνθρωπος τον καφέ. Μα γι' αυτό μου τον έστειλε ο Χριστός. Δεν είχε αυτός ο άνθρωπος καφέ να πιει στο σπίτι του και ήρθε στο δικό μου το χονταρίκι να πιει καφέ? Καφέ είχε να πιει και να φάει έχει. Εδώ μου τον έστειλε ο Χριστός για ένα συγκεκριμένο λόγο. Αυτός μπορεί να πιστεύει, όπως πίστευε και ο άλλος, ότι αγόρασε ένα δούλο, αλλά ο δούλος τελικά δεν ήταν δούλος, ήταν ελεύθερος. Ο σκοπό είχε το πώς θα κερδίσει τους ανθρώπους κοντά στον Χριστό να τους φέρει. Αυτό σημαίνει αγάπη στον πλησίο. Σήμερα λοιπόν το σημερινό μάθημα που κάναμε, τη σημερινή σύναξη, σε αυτό το σκοπό έχει. Στο να μάθουμε, να αγωνιζόμαστε, να κερδίσουμε το Άγιο Πνεύμα, να κατεβάσουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα στη ψυχή μας, να μπορέσουμε να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, όπως τον εαυτό μας. Όπως η μάνα αγαπάει το παιδί και θυσιάζει. Εν τούτο γνώσονται οι εμείς μαθητές. Και από εκεί θα γνωριστούν οι δικοί μου μαθητές, θα τους αναγνωρίσουν. Από αυτούς που είναι μέσα τους αγάπη. Από αυτούς που δηλαδή μέσα τους έχουν εμένα. Και αξίως φέρουν το όνομα τότε χριστιανοί. Αυτή την κοινωνία φύγαμε να δημιουργήσουμε. Επαναλαμβάνω, γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ πάνω. Δεν ήρθαμε εδώ πάνω γιατί δεν είχαμε που να πάμε να φάμε. Δεν ήρθαμε στο μοναστήρι γιατί δεν ξέραμε τι να κάνουμε, δεν είχαμε επάγγελμα. Στο μοναστήρι πήγα για ένα σκοπό. Είναι το φροντιστήριο που πρέπει να με περάσει από τούτη στη ζωή στην άλλη. Και σε αυτό οφείλω ο κάθε ένας από εμάς να το πετύχει. Ο ηγούμενος λέει ότι πρέπει να κάνει. Είτε προσωπικά, είτε στην εξομολόγηση, είτε στις συνάξεις, είτε όταν συζητάμε, όταν μιλάμε. Δεν τι πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα σε εσάς επαφίεται. Δεν είναι πάνω στο δικό μου χέρι. Εγώ πέρα από τις προσευχές μου, πέρα από το να μιλήσω, πέρα από το να καθοδηγήσω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Πέρα από το να παρακαλέσω το Θεό. Εάν εσείς μόνοι σας δεν προσέχετε. Εάν εσείς σαν τα παιδιά που πάνε φροντιστήριο και αντί στο φροντιστήριο να προσέχουν τον καθηγητή που διδάσκει, παίρνετε το στυλό και παίζετε πάνω στα βιβλία. Χαζεύεται. Και λέμε, αν ακόμα τώρα πήγε η ώρα, πέρασε η ώρα, ακόμα να τελειώσει. Μια μισή ώρα τώρα μιλάει και δεν λέει να σταματήσει. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν μας φέρνει ωφέλεια ψυχής. Τη συνάξη δεν τη κάνουμε γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε. Τη συνάξη δεν την κάνουμε γιατί δεν είχαμε τι να πούμε. Τη συνάξη την κάνουμε για ένα και μόνο λόγο. Τις ομιλίες κάνουμε για ένα μόνο λόγο. 200 ομιλίες και πλέον έχω κάνει. Ποιος από εσάς έχει ακούσει όλες? Πόσα χρόνια έχω πει να τις ακούσετε? Από την ένα μέχρι και τη σημερινή. Ποιος έχει ακούσει όλες? Εκτός από τον πατέρα Ιωακήμ, ο οποίος υποχρεωτικά τις ακούει και τις, γιατί τις αντιγράφει. Αν τις ακούει κιόλας και πως έχει την λέει την τώρα. Σηκώστε ένα στο χέρι. Σε έχει ακούσει και τις 200 τόσες.
ομιλίες. Πάει κανένας. Κανένας. Έτσι έχεις ακούσει πρωτοτύπους. Σε έχεις ακούσει εκ του πλησίου. Οι υπόλοιποι που δεν είσαστε πλησίων, δεν ήταν πάντοτε σε όλες. Βλέπετε λοιπόν, εσείς δεν έχετε ακούσει το γεροντά σας. Εσείς δεν έχετε ακούσει το γεροντά σας. Πώς μπορεί να προκόψουμε πνευματικά μετά. Όταν ξεκινάμε δεν έχουμε ακούσει ομιλίες του γέροντα. Να γνωρίσω το ψυχικό του κόσμου. Να γνωρίσω το τι με διδάσκει. Να το δεις, το πούμε καθοδική. Από πού. Από πού σας παρακαλώ. Ενώ άμα σας πω, το ραδιόφωνο το βάζω καμιά φορά μέσα στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας και αν έχει κάποιο τραγούδι, βλέπω το γνωρίζετε. Από πού το γνωρίζετε. Είναι και καινούργιο το τραγούδι. Από πού το γνωρίζετε. Και είναι και καινούργιο το τραγούδι. Άρα από τα ακούσματα που έχετε. Από το άκουσμα που έχω. Και δεν λέω ότι κάθεστε μέσα στη μονή και ακούτε τραγούδια. Όχι, αλλά στο δρόμο που πηγαίνεις, στο μαγαζί που μπήκες, το άκουσες, στο αυτοκίνητο μέσα πιθανό κάπου που ταξίδευσες μέσα στο πούλμα να το άκουσες, το αποτύπωσες. Η ομιλία του γέροντα, αυτή με καθοδηγεί. Ο γέροντας με καθοδηγεί. Δεν με καθοδηγεί η κυρία Μαρία. Ούτε ο κύριε Μανώλης. Πώς λοιπόν θα καθοδηγηθώ. Άρα λέω κάνω τυπικά τα καθήκοντά μου, έτσι το πρέπει. Εγώ συμμολογούμε, εγώ κοινωνάω, εγώ κάνω το σταυρό μου, κάνω και δύο κομποσκήνια και τελείωσε. Και είμαι μια χαρά. Είμαι έτσι ευρέθη πνευματική πρόοδος. Είσαι σαν το μαθητή του φροντιστηρίου. Τον κακό μαθητή που και πληρώνει ο πατέρας του και δηλαδή αρνηθήκαμε τη μάνα και αρνηθήκατε τον πατέρα και αρνηθήκατε τα αδέρφια και αρνηθήκατε την κοσμική ζωή για να πάτε στην κόλαση. Αν δεν κερδίσετε τη βασιλεία των δρανών. Να μείνετε δηλαδή στην ίδια τάξη. Να μείνουμε στην ίδια τάξη. Τι τα φορέσαμε τα ράσα τότε. Για ποιο λόγο τα φορέσαμε τα ράσα. Για να χάσουμε την ψυχή μας. Τουλάχιστον δεν καθόμαστε στον κόσμο. Να χάσουμε την ψυχή μας μες στον κόσμο. Αλλά θα λέγαμε τουλάχιστον απολαύσαμε τα του κόσμου. Υπάρχει λόγος. Εδώ είμαστε για ένα σκοπό. Το έχω πει σε όλες τις συνάξεις, το επαναλαμβάνω και σήμερα πάλι. Και σε κάθε σύναξη θα το λέω. Σαν το Σοκράτη που έλεγε, παίρνω τη βουκέντρα, έτσι δεν έλεγε Σοκράτης. Σοκράτης λέει, αυτοί που έχουν βόδια και γελάδια, είχαν μια βουκέντρα. Από το βούς. Να κεντρή είχαν. Που πήγαινε επειδή τα μοσχάρια καθόντουσαν κάτω και δεν τρώγανε, μπαριώτησαν με στον ήλιο. Πήγαινε λέει και τα τσίμπαγε ο Σοκράτης. Μια βουκέντρα. Και τα ενοχλούσε, πόναγαν αυτά, σηκωνόντουσαν, προχωνάγανε και περπατάγανε και βρίσκαν τροφή και τρώγανε. Γιατί βαριόντουσαν. Οι πνευματικές συμβουλές που είτε κατηδίαν δίνω, είτε ομαδικά τις δίνω, είτε σε συζητήσεις που κάνουμε. Βουκέντρα πρέπει να είναι για εσάς. Η οποία θα σας τσιγκλάει τη συνείδηση να πάρετε μπρος. Εδώ ήρθαμε να κατακτήσουμε τον ουρανό. Όπως κάναμε μέσα τον Πορφύριο, τον Παΐσιο, τον Φιλόθεο, τον ΑΒ, που είναι μοναχοί που ζήσαν πριν μερικά χρόνια. Έτσι όταν πεθάνουμε κι εμείς, κάποιοι άλλοι σε κάποια άλλη εκκλησία, να κάνουν αγιογραφία, το γέροντα, εμένα δηλαδή, να κάνουν τον πατέρα Αυγουστίνο, να κάνουν τον πατέρα Νεκτάριο, τον πατέρα Λεόντιο, τον πατέρα Δαβίδ, τον πατέρα Εφραίμ, τον πατέρα Ευγένιο και όλους τους πατέρες. Κάποια άλλα μοναστήρια κάποια στιγμή, όπως εμείς αγιογραφήσαμε μέσα στο ναό τον Παΐσιο, τον Πορφύριο, που ζήσαν σε κάποια άλλα μοναστήρια και πετύχαν τους σκοπού τους, έτσι μετά κάποια χρόνια κάποιοι άλλοι να μας κάνουν εμάς αγιογραφίες.
να έχουμε γίνει Άγιοι, να έχουμε πετύχει τη θέωση, να έχουμε πετύχει το στόχο μας. Αυτό λοιπόν κάνουμε σε κάθε σύνδεση. Η σημερινή σύνδεση λοιπόν είχε στόχο την αγάπη στο διπλανό μας. Αλλά ποια αγάπη στο διπλανό μας να δείξουμε όταν εμείς δεν έχουμε κοιτάξει την πνευματική μας πρόοδο. Το πώς θα ανέβουμε πνευματικά. Το πώς θα διορθωθούμε. Οι Απόστολοι το έκανε πράξεις του το δω. Και το γράψαν. Οι πράξεις των Αποστόλων. Έγραψε ο Λουκάς. Οι πράξεις. Το πώς αυτά που είπε ο Χριστός γίναν πράξεις. Και γι' αυτό αμέσως μετά τα Ευαγγέλια ξεκινάνε οι πράξεις. Ότι το Ευαγγέλιο εφαρμόζεται και γίνεται πράξεις στη ζωή μας. Αυτό καλούμε να το κάνουμε και εμείς. Αυτό το σκοπό έχουμε. Και ήθε να το πετύχουμε καθαρίζοντας την καρδιά μας, να επέλθει ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, να φτάσουμε στη θέωση που είναι και ο τελικός σκοπός μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.